Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και από εμένα, Λαύρο. Λοιπόν, με αφορμή την μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, είδαμε ότι το Ισραήλ, παρότι έχει την κορυφαία αντιβαλιστική άμυνα με διάφορα συστήματα, με διάφορα επίπεδα, layers, πυραυλοί πέρασαν. Τι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε για την Ελλάδα με βάση αυτά που έχουν εξαγγελθεί? Στην καλύτερη περίπτωση αυτό που συνέβη στο Ισραήλ. Δηλαδή, εάν σε απευθεία περίπτωση τέλος πάντων πολεμικής ενέργειας δεχτούμε και εμείς μία βροχή πυράβλων από κάποια χώρα, να το αφήσουμε έτσι λίγο αόριστο, ναι, αλλά καταλαβαίνουμε για ποια μιλάμε. Εάν έχουμε εμείς συγκροτήσει κάποιο τύπου αντιεροπορικό θόλου, αυτός να συγκρατήσει κάποια βλήματα και αρκετά άλλα να περάσουν. Διότι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, δεν είναι μόνο το Ισραηλινό παράδειγμα, είναι μία παγκόσμια σταθερά η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Κανένα αντιεροπορικό σύστημα δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Ό,τι και να βάλεις, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να επενδύσεις, 100% διασφάλιση δεν σου προσφέρει κανένας. Και αυτό είναι, δεν έχει καμία, δεν είναι τίποτα μαγικό, είναι η φύση της τεχνολογίας. Δεν μπορείς να έχεις ένα σύστημα το οποίο να δουλεύει 24 ώρες βάση για να σε καλύπτει συνεχώς, τα μηχανήματα να μην χαλάνε ποτέ, να έχουν 100% απόδοση στην ανίχνευση της απειλής, δηλαδή στα βλήματα που έρχονται, να τα εντοπίσει όλα, να τα στοχοποιήσει όλα και να τα καταρρύψει ένα προς ένα. Αυτό τεχνολογικά δεν μπορεί να γίνει. Είτε δώσουμε 50 δισεκατομμύρια, είτε δώσουμε 5 δισεκατομμύρια, το 100% δεν υπάρχει. Αυτό είναι πρώτο ξεκαθαρίσουμε, για να μην αισθάνεται και η κοινωνία μας, όταν ακούει κάποιες εξαγγελίες για ελληνικό θόλο, ότι βρήκαμε κάτι μαγικό και σωθήκαμε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ναι, δεν ισχύει για κανέναν. Νομίζω ότι η πιο ηχηρή απόδειξη είναι αυτή με το Ισραήλ, το οποίο θεωρείται και μάλλον έχει την πιο εξελιγμένη και με διάφορα... Ναι, το Ισραήλ έχει τα εξής πλεονεκτήματα σε αντιεροπορική άμυνα. Έχει καταρχάς να υπερασπίσει μια πολύ μικρή έκταση. Είναι πολύ μικρή χώρα το Ισραήλ. Δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος πόσο μικρή είναι. Ναι. Δεύτερον, είναι μια χώρα συμπαγής γεωγραφικά, δηλαδή δεν έχει τα χιλιάδες νησιά που έχουμε εμείς, την ιδιαίτερη γεωγραφία που έχουμε εμείς, είναι μια επίπεδη χώρα, δεν έχει μεγάλα βουνά, δεν έχει έτσι σημεία όπου δεν μπορούν τα ταραντάρ να δουλέψουν, γιατί ξέρω εγώ είναι απότομες από το μαφαράγγια βυθίζεις του εδάφους κτλ. Επίσης έχει μεγάλη τεχνογνωσία το ίδιο σε αντιεροπορικά όπλα, γιατί παράγει πάρα πολλά. Και βεβαίως έχει τεράστια ποσά τα οποία βγάζει από τον αμυντικό του προϋπολογισμό, αλλά και έχει και αμερικανική βοήθεια σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, ώστε να εξελίσσει όπλα αντιεροπορικά πολύ υψηλής τεχνολογίας. Άρα έχει ένα σωρό πλεονεκτήματα. Παρ' όλα αυτά, και έχοντας μεγάλη υποστήριξη αυτές την εποχή που ζούμε, των μεγάλων έτσι, επιχειρήσεων που κάνει το Ισραήλ, έχει μεγάλη υποστήριξη από πλευράς πληροφόρησης, δηλαδή του παρέχουν και δεδομένα οι Αμερικανοί σε πραγματικό χρόνο για απειλές. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν μπορείς να συγκρατήσεις όλες, πώς το λένε, όλες επερχόμενες απειλές. Το καλό βέβαια για το Ισραήλ είναι αυτό που έδειξε, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει αντιεροπορικά τις επιθέσεις που δέχεται, είναι ότι η τελευταία μεγάλη επίθεση του Ιράν με περίπου 180 πυράβλους δεν είχε μεγάλες ζημιές. Υπήρξαν ζημιές, αλλά ήταν πολύ μικρές συγκριτικά με τον όγκο της επίθεσης. Άρα το Ισραήλ έδειξε ότι ναι, μεν περνάνε τα βλήματα, αλλά αυτά δεν είναι και υψηλής ακριβίας, δηλαδή φάνηκε και η αδυναμία της ιρανικής πλευράς που δεν έχει κορυφαία τεχνολογία πυράβλων, έχει μια εξελιγμένη τεχνολογία πυράβλων, αλλά δεν είναι κορυφαία, άρα τα βλήματα της βλήματα δεν μπορεί να είναι και αυτά υψηλής ακριβίας. Όλα αυτά λοιπόν, το ένα συμβαδίζει με το άλλο, δηλαδή πάντα υπολογίζεις τι έχει και ο αντίπαλός σου να σου στείλει, έχει να σου στείλει κάτι φοβερά εξελιγμένο, έχει να σου στείλει κάτι μέτριας τεχνολογίας, πόσο έχει να σου στείλει. Μεγάλη σημασία έχει αυτό. Οι Ιρανοί, παραδείγματος χάρη, λένε οι ίδιοι και τους πιστεύουμε ότι έχουμε απόθεμα χιλιάδων πυράβλων. Μπορεί να είναι μέτρια απόδοση, μπορεί να είναι μέτρια ευστοχία, αλλά όταν είναι χιλιάδες, σαφώς μπορεί να σου στείλει μεγάλα κύματα και να περάσει από τον μεγάλο σώμα. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, η Ελλάδα έχει μία στα χαρτιά αρκετά ισχυρή αεράμινα
Και λέω χαρτιά γιατί. Διότι αρκετά από τα συστήματα που έχουμε δυστυχώς είναι μεγάλης ηλικίας και πεπαλαιωμένα. Άρα αργά ή γρήγορα θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Οπότε ήδη η σημερινή αεράμινά μας θέλει αντικατάσταση πολλά συστήματα και προφανώς θέλει και την ενίσχυση ώστε να αρχίσει να γίνεται το πρώτο βήμα προς ένα θόλο. Δηλαδή ο θόλος ποια είναι η έννοια του θόλου κιόλας, γιατί και αυτή είναι λίγο θολή να κάνουμε ένα εφιολόγημα. Θόλος είναι να μπορέσεις να καλύψεις αποτελεσματικά με αντιρροπερικά όπλα κάποιες περιοχές της χώρας σου, ιδανικά το μεγαλύτερο μέρος, 100% πάλι δεν γίνεται, διότι είναι πολύ η χώρα μας είναι αρκετά μεγάλη και έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες της γεωγραφίας που ξέρουμε, και αυτός ο θόλος να σε καλύπτει για ποικιλία βλημάτων. Δηλαδή, είναι άλλο να σου επιτεθεί κάποιος με βαλιστικούς πυράβλους. Ο βαλιστικός πυράβλος, ο κόσμος για να καταλάβει τη διαφορά, εκτοξεύεται από τον αντίπαλο προς τα πάνω, ανεβαίνει σε πολύ μεγάλο ύψος, κάνει βαλιστική τροχιά, γι' αυτό και λέγεται βαλιστικός πυράβλος, μια καμπύλη δηλαδή, και έρχεται σχεδόν κάθετα πάνω σου. Υπάρχει ο πύραυλος κρούζ, ο οποίος τι είναι? Είναι πύραυλος ο οποίος εκτοξεύεται, πετά πολύ χαμηλά παράλληλα με το έδαφος. Ακολουθεί το ανάγλυφο, ναι. Ακολουθεί το ανάγλυφο, δηλαδή είναι σαν ένα αεροπλανάκι που πετάει χαμηλά και γρήγορα. Είναι δύσκολο να τον ανοιχνεύσεις με ραντάρ, γιατί ακριβώς πετάει πολύ χαμηλά. Και χτυπάει το στόχο φτάνοντας κοντά του χωρίς να τον έχει αντιληφθεί. Τρίτος κίνδυνος, τρίτος τύπος βλήματος που κινδυνεύεις είναι τα διάφορα μη επανδρομένα, τα οποία είναι του τύπου μικρών αεροσκαφών πλέον, που πετάνε πολύ πιο αργά όμως τα σημερινά, τουλάχιστον της σημερινής τεχνολογίας, από ότι ένας πύραυλος κρούζ. Μεταφέρουν όμως, μπορούν να μεταφέρουν ένα αρκετά μεγάλο οπλικό φορτίο και μπορούν να έχουν και μια τηλεκατεύθυνση αναλόγως στον τρόπο που συνδέονται με το χειριστή τους, που και αυτά μπορεί να εξαπολυθούν μαζικά όμως, γιατί είναι πολύ πιο φθηνά στην κατασκευή τους. Δηλαδή, ένας πύραυλος κρούζ μπορεί να κάνει 4-5 εκατομμύρια δολάρια, ένα μη επανδρομένο που φτάνει σε χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση μπορεί να κάνει και 30.000 δολάρια και 50 και 100, πολύ λιγότερα. Άρα μπορούν να εξαπολυθούν πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν η έννοια του θόλου είναι: καλύπτω μεγάλο μέρος της χώρας μου και κυρίως τα πιο κρίσιμα σημεία και μπορώ να αντιμετωπίσω μεγάλη ποικιλία εισερχομένων απειλών. Πολύ με φιλόδοξη υπόθεση λοιπόν, δεν είναι κάτι απλό. Τώρα, ο κύριος Δένδιας έχει ανακοινώσει ότι προβλέπεται να διατεθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για θόλους, όπως τους περιέγραψε, δύο θόλους αεράμινας ο ένας και κατά ντρόν, κατά δηλαδή μη επανδρομένων μικρών. Αυτά τα εντάσσει στην Ατζέντα 2000, η οποία Ατζέντα 2000 είναι το πρόγραμμα που ο ίδιος έχει εξαγγείλει. 2030. Ναι, 2030, συνολικής αναθεώρησης των εξοπλιστικών μας αναγκών. Και εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πολλά λεφτά για την Ελλάδα, αλλά για να συγκροτήσεις θόλο είναι ελάχιστα. Δηλαδή δεν πρέπει πάλι να αισθανθούμε ότι θα έρθει στην Ελλάδα και να ξοδέψουμε αύριο το πρωί αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι πολύ μεγάλο ποσό για μας. Είναι πολύ. Δεν θα πάρουμε κάτι το οποίο θα είναι μαγικών ικανοτήτων, εκπληκτικό και γενικής κάλυψης κτλ. Εδώ προκύπτει και κάτι άλλο από τα μαθήματα από το Ισραήλ. Εντάξει, προφανώς καλό είναι να γίνει αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 2 δις είναι πολλά λεφτά και θα πρέπει να γίνει. Ναι, ως πρώτο βήμα είναι να πάει. Αλλά εδώ προκύπτει και κάτι άλλο. Ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει 100% στεγανός θόλος και επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον τερματοφύλακα, γιατί κάποια στιγμή θα φας γκολ, θα πρέπει να έχεις δυνατότητες να πλήξεις και εσύ τον αντιπαλό σου, δηλαδή να έχεις και εσύ βαλιστικές δυνατότητες κλπ. Ούτως ώστε να εξισορροπείς την απειλή και να μπορείς να επιφέρεις τουλάχιστον αντίστοιχα, αν όχι πολλαπλάσια, πλήγματα. Ναι, αυτό τώρα που είναι η δυνατότητα να επιτεθείς και εσύ, αυτό είναι η συνοδευτική φιλοσοφία του θόλου. Δηλαδή το να επιτεθείς και εσύ δεν ανήκει στη λογική του θόλου, αλλά είναι το συμπλήρωμα, το απαραίτητο και λογικό, ώστε να απειλείς και εσύ με τον ίδιο περίπου τρόπο, 100% ίδιος τρόπος δεν μπορεί να έχεις, μιας και μιλάμε για την Τουρκία σε τελική ανάλυση, διότι η Τουρκία έχει συγκροτεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα δικό της πακέτο και επιθετικών όπλων, βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ
και μη επανδρωμένων και είναι πολύ μπροστά από μας σε αυτά τα ζητήματα, πάρα πολύ μπροστά, είναι δεκαετίες μπροστά από μας, αλλά σίγουρα και εμείς μπορούμε κάτι αντίστοιχο να συγκροτήσουμε σε κάποιο βαθμό και βεβαίως να μπορούμε να έχουμε μια αντίστοιχη απάντηση η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά, δηλαδή στη γνωστή ελληνική φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρής αποτροπής. Ναι. Που εδώ θα πρέπει είναι άλλο πράγμα και είναι άλλα λεφτά. Έτσι. Είναι άλλα λεφτά και θα πρέπει εκεί ενδεχομένως να αναζητηθούν ασύμμετροι τρόποι, δηλαδή να μην προσπαθήσεις να εξισορροπήσεις αφού έχεις μείνει πίσω κακός. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το ότι έχουμε μείνει πίσω δεν έχει να κάνει με κάποια τεχνική ή τεχνολογική υστέρηση ή αδυναμία. Είναι καθαρά πολιτική αμέλεια, για να μην πω τίποτα βαρύτερο. Έτσι. Είναι πολιτικό το θέμα ότι μείναμε πίσω με την Τουρκία. Δεν υστερούμε τεχνολογικά ή σε κάτι άλλο. Αν υπήρχε, πολιτική βούληση, αν ήταν η πολιτική μας πιο υπεύθυνη με τα θέματα ασφαλείας, θα ήμασταν εκεί που έπρεπε να είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, επειδή τα πράγματα είναι όπως είναι, θα πρέπει προφανώς πέραν τη συμβατική εξέλιξη που πρέπει να υπάρξει, ανάπτυξη τεχνολογία, τεχνογνωσία κλπ. Και επειδή υπάρχουν πλέον, υπάρχει πρόσβαση σε πιο φτηνές τεχνολογικές εναλλακτικές και όπλα, να αναπτυχθούν ασύμμετρες απαντήσεις εκ μέρους μας και να εξισορροπήσουμε με αυτόν τον τρόπο την επιθετική διάσταση. Ναι, να πω ένα παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένο. Θα μπορούσε και η Ελλάδα, όχι θα μπορούσε, μπορεί και πρέπει να το κάνει. Να, επειδή ακριβώς εμείς δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Τουρκία, η οποία δίνει πάρα πολλά λεφτά σε εξοπλισμούς, τα οποία ένα προς ένα δεν μπορούμε να τα ισοφαρίσουμε, θα μπορούσαμε και θα πρέπει να αναπτύξουμε και εμείς, π.χ. και πολύ γρήγορα, ένα δικό μας drone, δηλαδή ένα μη επανδρωμένο από τα λεγόμενα αυτά τα αυτοκτονία, δηλαδή το χρησιμοποιείς μια φορά, έχει ένα πολεμικό φορτίο, φέρει μια πολεμική κεφαλή και μπορεί να πάει σε μεγάλη απόσταση, σε χιλιάδες χιλιόμετρα, το οποίο είναι, όπως είπαμε, φτηνό στην κατασκευή του συγκριτικά πάντα και μπορεί να απειλεί τον οποιοδήποτε αντίπαλο με μαζική επίθεση οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό λοιπόν ως τεχνολογία είναι πολύ προσιτό και σε εμάς, μπορεί δηλαδή να αναπτυχθεί από ελληνικές εταιρείες, κρατικές και ιδιωτικές και το ιδανικότερο σε συνεργασία ιδιωτικού και κρατικού τομέα, και να φτιάξουμε κάτι τέτοιο μαζικά με εκατοντάδες ή και ακόμα ιδανικότερα, ακόμα περισσότερα, έως και χιλιάδες τέτοια κομμάτια, και να διασπαρούν αυτά στην Ελλάδα σε συστήματα απλής εξαπόλυσης. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη τεχνολογία εξαπόλυσης αυτά. Αυτά είναι μικρά αεροπλανάκια που γιώνονται από οπουδήποτε, από έναν δρόμο ή τα εκτοξεύεις από μια ράμπα. Δεν είναι τίποτα φοβερό δηλαδή. Η τεχνολογία είναι πραγματικά πολύ χαμηλή συγκριτικά με τους πιο εξελιγμένους βαλιστικούς πυράβλους, τους πυράβλους. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι ένα πρόγραμμα ταχείας ανάπτυξης ελληνικής και μάλιστα δεν χρειάζεται ούτε καν να φτιάξει τεχνογνωσία δικιά σου. Δηλαδή υπάρχουν ήδη διεθνώς έτοιμα τέτοια σχέδια και δοκιμασμένα, π.χ. στην Ουκρανία, από τη Ρωσία, από άλλες χώρες, που θα μπορούσε να τα ψωνίσει ένα σχέδιο, να κάνει κάποιες εξελίξεις και μετατροπές τοπικά και να αρχίσει να το παράγει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μεγαλόσχημα ερευνητικά προγράμματα δεκαετιών και να λέμε ότι θα φτιάξουμε κάτι και θα το δοκιμάσουμε. Υπάρχουν ήδη έτοιμα πράγματα που μπορείς να τα αντιγράψεις. Και από αυτό που πάμε δηλαδή εγώ στην Ελλάδα, έχουμε μια τάση είτε να μεγαλοποιούμε τα πάντα, δηλαδή να λέμε τι δύσκολο που είναι να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα και να το εντάσσουμε σε κάποιο μακροχρόνιο πρόγραμμα εξέλιξης, το οποίο θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση, θα αμελήσει να το χρηματοδοτήσει. Θα χαφτεί κάπου. Πολλά τα παραδείγματα. Ή να κάνουμε τσαμπατσουλιές του στυλ να αγοράσουμε 10 τέτοια, αλλά 10 όμως, δηλαδή 10 ίσον κανένα, από κάποιον, πώς το λένε, ξένο κατασκευαστή, να μην φροντίσουμε για τοπική παραγωγή και για μεταφορά τεχνογνωσίας, να τα αποθηκεύσουμε αυτά τα 10, να τα δείχνουμε σε κάποια παρέλαση και να λέμε ότι, ξέρετε, έχει η Ελλάδα απειλή, ας πούμε, ασκεί απειλή με τέτοια ντρόν. Που δεν ασκεί. Αν έχεις 5-10 ή και 15 ή και 20. Ναι. Δεν απειλείς κανένα. Ναι, πλέον υπάρχουν, το βλέπουμε και από την διάχυση οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών, ακόμα και σε μη κρατικούς δρόντες. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, τους Χούθη, οι οποίοι είναι η μη κρατικός δρόν, να απειλεί και να επιφέρει πλήγματα στο Ισραήλ με πυράβλους κρούζ από 2.000 χιλιόμετρα, πώς είναι μακριά, εκεί καταλαβαίνεις ότι λύσεις υπάρχουν. Έτσι. Μπορεί να μην... Υπάρχουν, ναι. Οι Χούθη χρησιμοποιούν ιρανική τεχνολογία, ναι, ναι, αλλά την έχουν εξελίξει, διότι πραγματικά αυτά που χρησιμοποιούν τεχνολογικά δεν είναι κάτι εκπληκτικά εξελιγμένο, δεν είναι η πρωτοπορία της τεχνολογίας. Αλλά είναι φτηνά, μπορούν να τα φτιάξουν μαζικά, να τα φτιάξουν ακόμα και σε επίπεδο βιοτεχνίας,
Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει αυτό ο κόσμος. Νομίζει ότι όταν βλέπει ένα πύραυλο, ας πούμε, βαλιστικό, απλό, απλής τεχνολογίας, ότι είναι κάτι εκπληκτικό. Ότι δεν είναι, είναι. Ότι είναι NASA. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Για μια σύγχρονη χώρα όπως η Ελλάδα, δηλαδή, σαφώς μπορείς να σχεδιάσεις κάτι αντίστοιχο. Και ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα διεθνώς τα οποία μπορείς να αντιγράψεις στην κυριολεξία στεγνά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις τον τροχό κάθε φορά. Τώρα, τι από όλα αυτά θα γίνει, θα δούμε. Πάντως, η πρόθεση ελληνική για τα 2 δισεκατομμύρια για να ξεκινήσουμε να κάτι να φτιάχνουμε στην Ελλάδα και ευελπιστώ να είναι αυτό με συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μην πάμε πάλι δηλαδή σε μια ξερή αγορά από το εξωτερικό. Νομίζω αυτό το ξεκαθάρισε και είναι και η φιλοσοφία του τέτοια, του δεν διανοώ. Μακάρι να το δούμε σε υλοποίηση. Μακάρι να το δούμε σε υλοποίηση και μακάρι να το δούμε και σχετικά σύντομα. Αλλά ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, η οποία σε αυτά τα ζητήματα, εγώ επιμένω, πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένη, να εξηγούμε τι ακριβώς είναι η απειλή, πώς ακριβώς αυτά που φτιάχνουμε μπορούν να την αντιμετωπίσουν και σε τι περιθώριο. Μην υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν είναι, πώς το λένε, είναι φανφαρονισμοί, να το πω έτσι απλό. Δεν χρειάζεται. Η ελληνική κοινωνία είναι ψύχρεμη, είναι μαθημένη πλέον στα πολύ δύσκολα. Αυτό το φροντίσανε τα μνημόνια που μας δείξανε πόσο γρήγορα μια χώρα μπορεί να καταρρεύσει. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε μεγάλες υποσχέσεις. Χρειαζόμαστε ψύχρεμες αναλύσεις. Αυτό κάνουμε. Μέχρι εκεί μας πάει. Θα το βελτιώσουμε όσο μπορούμε και θα πάμε και σε επόμενο βήμα. Ώστε να καταλάβει και η κοινωνία ότι οι εξοπλισμοί της χώρας μας είναι κάτι αναγκαίο και μόνιμο. Όχι κάθε φορά που πιάνει πανικός, μια φορά στα 10 χρόνια τρέχουμε και μετά αναρωτιέται η κοινωνία. Καλά, γιατί ξαφνικά δώσαμε 10%. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να το ενσωματώσουμε. Εδώ το έχουν ενσωματώσει και χώρες οι οποίες δεν έχουν την απειλή που έχουμε εμείς, γιατί κατανοούν ότι οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις πρέπει να υπάρχουν ούτως ή άλλως ως απαραίτητη συνιστόσα ισχύως, ακόμα και αν δεν έχεις απειλή. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χρήστος Κτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.